Σήμερα, μωρέ, θέλω να σας δείξω κάτι. Απ' τη μια μεριά ντρέπομαι πώς το έχω εγώ αυτό στα χέρια μου. Πώς το κρατάω στα χέρια μου και στην αγκαλιά μου. Αλλά είναι κάτι το οποίο έρχεται από έναν παππούλι αγιορείτη που όταν θα αγιοποιηθεί θα κάνει σεισμό. Σεισμό θα κάνει αυτός ο παππούλης, διότι είναι ένας από τους σπουδαιότερους παππούλιδες που έφτιαξε το Άγιον Όρος στην εποχή μας. Ήταν ο πνευματικός του Γέροντα Παΐσιου και είχε αυτό το Άγιο Πότηρο ο Παπατίχωνας ο Ρώσος που λειτουργούσε με αυτό. Βλέπετε, είναι ρώσικο. Από εκεί το είχε φέρει, από την πατρίδα του. Και μου έλεγε ο Μάρκος, μια υπέροχη ψυχή που έμενε εδώ στον Τρίλοφο όσο ήμουνα εδώ στην Ενορία, συγχωρέθηκε μετά και έφυγε από τη ζωή. Τι μου έλεγε. Πήγαινε, λέει, και λειτουργούσανε μαζί με τον Παπατίχωνα, αυτός ψάλτης και ο Παπατίχωνας παππούλης. Και με αυτό το Άγιο Ποτήριο πετούσε. Ναι, ρε, εσείς, το λέει και ο Γεροπαΐσιος για τη ζωή του Παπατίχωνα. Αυτός την έγραψε ο Γεροπαΐσιος. Εκεί, λέει, που λειτουργούσαμε 3-3,5 ώρα τα μεσάνυχτα, κάποιες φορές εγώ μέσα στη νύχτα και σχεδόν στο σκοτάδι, πολύ λίγο φωτάκι έβαζε, καμιά λαμπαδίτσα, κανένα καντιλάκι, και εγώ μέσα στο σκοτάδι προσπαθούσα να διαβάσω και να ψάλω και τον άκουγα απότομα να μιλάει τη λειτουργία πάνω ψηλά στον Τρούλο από το καλυβάκι. «Βρε παππούλη, που είσαι εκεί πάνω, κατέβα!» «Σουστ, Μάρκο, ήσυχα, θα τρομάξουμε τους αγγέλους», του έλεγε. «Σιγά να ψάλεις». Και αφού κάθονταν, χάνονταν εκεί πάνω στον ουρανό, μετά κατέβαινε κάτω και συνέχιζε τη λειτουργία με τα γιοπότηρα στα χέρια. Και κάποιες φορές, λέει, μες τη νύχτα, μου λέγε, «Μάρκο, ψάλε εσύ, συνέχισε. Εγώ θα πω μια βόλτα να κοινωνήσω κανένα δυο γεροντάκια». Έβγαινε έξω, πίσω σκοτάδι. Έβγαινε κι εγώ από πίσω, που να δει, φως δεν είχε μαζί του τίποτα. Μια, δυο, τρεις, πέντε, δέκα. Α, θα του το πω. Δεν γίνεται να μην του το πω. Τι είναι αυτό τώρα το οποίο ζω μαζί του? «Βρε γέροντα», του έλεγα το πρωί, «πού πας το βράδυ μες στη νύχτα, μες στο σκοτάδι, που δεν βλέπει άνθρωπος τίποτα? Πού πας, σε παρακαλώ?» Να βρε Μάρκο μου», ντρέπονταν να μου πει. «Να εδώ παρακάτω στα γερόντια». «Ποια γερόντια, μωρέ, απ' την Καψάλα, ποιον, σε ποιον πας?» «Να βρε Μάρκο, σε παρακαλώ», το λέει ο Μάρκος, «θέλω να μου πεις». Θα σου πω. Να, εκεί απέναντι. Και του δείχνε, τι του έδειχνε? Τι του έδειχνε, μωρέ? Τον Άθωνα. Από εκεί με τα πόδια 10-12 ώρες να πάει και 10-12 να έρθει, μια μέρα ήθελε. Και αυτός πήγαινε σε μια-δυο ώρες. Τώρα πες μου όμως και πώς πας. Πού ξέρω εγώ, παιδάκι μου, πώς πάω? Να, μωρέ, με σηκώνει κανένας άγγελος, κάτι με σμπρώχνει, κάτι δεν καταλαβαίνω, και πάω σε κάτι γεροντάκια που είναι μέσα στις σπηλιές κρυμμένα. Και εκεί θυμάμαι την ιστορία που κάπου και που μας έλεγε ο Γεροπαΐσιος για τους 20 αόρατους που δεν τους βλέπει κανένας μοναχούς, και πήγαινε αυτός ο Άγιος ο σπουδαίος ασκητής για να τους μεταλάβει, να κάτσει και λίγο μαζί τους και να επιστρέψει. Και εκεί, λέει, που εμένα με έπαιρνε ο ύπνος μια-δυο ώρες μόνος μου στην εκκλησιά, τον άκουγα να φωνάζει από την ωραία πύλη: «Μεταφόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε».
Αυτός ήταν ο Παπατήχων. Και όταν λέει κάποια στιγμή πλέον γέρασε, του είπε του Μάρκου, «Μάρκο μου, σε παρακαλώ, θέλω να έρθεις να κάνουμε την τελευταία λειτουργία. Δεν μπορώ άλλο, παιδάκι μου, να λειτουργάω, γέρασα». Και εκεί, αφού τέλειωσε και καθάρισε το Άγιο Ποτήριο καλά, του το έδωσε και του λέει, «Σ' όποιον παπά βρεις και γνωρίσεις, να του το δώσεις να το λειτουργάει». Και ήρθε ο Μάρκος και γνωριστήκαμε και μου τα άφησε στα χέρια μου, Θεέ μου. Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου. Τι να πω και τι να ομολογήσω. Λειτουργάω με φόβο, λειτουργάω με λαχτάρα, λειτουργάω με αγάπη, λειτουργάω και σκέφτομαι τούτον εδώ τον Παπατήχωνα που έκανε τόσο σπουδαίο Άγιο τον παππούλι μας και περιμένει και αυτό στη γωνιά του Παραδείσου κάποια στιγμή η Εκκλησία να τον γράψει και αυτόν στους Αγίους και να τον προσκυνάμε. Εγώ του φτιάξα εικόνα και έχω από τη μια μεριά τον Άγιο Αρσένιο που ήταν αυτός που έφτιαξε, που βάφτιζε τον Γεροπαΐσιο, στη μέση τον Γεροπαΐσιο και στην άκρη έχω τον Παπατήχωνα που ήταν ο πνευματικός του. Άντε την ευλογία του να έχουμε και σε μια αγρυπνία θα σας το πω, θα λειτουργήσουμε με αυτό το Άγιο Ποτήριο για να κοινωνήσουμε όλοι μωρέ.